Ο θάνατο του βήθησε στο πένθο όλη την τοπική κοινωνία, καθώ ο καθηγητή παιδιατρική Στέφανο Μανταγό ήταν ένα πολύ αγαπητό επιστήμονα. Το τελευταίο διάστημα έδινε άνηση μάχη με τον καρκίνο. Μάλιστα, επί μακρό χρονικό διάστημα βρισκόταν στην Αθήνα, όπου νοσηλεύτηκε για μήνε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Συνάδελφοι και προσωπικό του έτρεφαν μεγάλο σεβασμό και αγάπη. Η συστή του καλημέρα που συνοδευόταν πάντα από το πλατή χαμόγελό του και τον καλό του λόγο προ κάθε μέλο του προσωπικού, είτε αυτό ήταν γιατρό, είτε νοσηλευτή, είτε καθαρίστρια. Η ανησυχία του καθηγητή να εξασφαλίσει για τα παιδιά την καλύτερη δυνατή περίθαλψη γέννησε πολλού καρπού που διαμόρφωσαν ένα ασφαλέ πλέγμα φροντίδα των παιδιών τη ευετή περιφέρεια. Αγαπούσε τη ζωή και σκόρπιζε γύρω του τη ζωή. Στη διάρκεια τη πετυχημένη του θητεία, στη διεύθυνση τη Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, δημιούργησε μία πρότυπη μονάδα νεογνών. Αργότερα, τη Μονάδα Εντατική Θεραπεία Παιδών και Εφήβων. Αναζήτησε κάθε δυνατή βοήθεια και σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Μονάδων Εντατική Θεραπεία Παιδιών, Πνοή και τη στήριξη και άλλων Ιδρυμάτων και Φορέων, πέτυχε τη δημιουργία τη. Ήταν πάντα ανοιχτό. Σε συνεργασίε και ποτέ δεν απέκλειε προτάσει. Συμμετείχε ενεργά και με πολύ χαρά σε γιορτέ που ετοίμαζε η Φλόγα για τα παιδιά και στεκόταν στο πλευρό των γονιών με παρηγορητικό και ενθαρρυντικό λόγο. Ο Στέφανο Μανταγό, ω πανεπιστημιακός δάσκαλο, υπήρξε πηγή έμπνευση για τους φοιτητές του φοιτητέ του, του οποίου σεβόταν και φρόντιζε για την πρόοδό του. Ο λόγο του είχε πάντα βαρύτητα τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στο νοσοκομείο. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα, 5η 6 Μαου, στο Χαλάνδρια Αττική. Η οικογένεια του εκλειπώντο είχε ζητήσει αντιστεφάνων να γίνουν καταθέσει στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Αύριο, συγγενεί και φίλοι θα πούν το στερνό αντίο στον πατρινό Νίκο Μπρουσινό. Έναν πατρινό που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην κοινωνία, καθώ υπήρξε υποδειγματικό μέλο του προσωπικού κινήματο τη Πάτρα, παλιό καρναβαλιστής, ενεργό πολίτη, υποστηριχτή τη Παναχαϊκή και του Αθλητισμού γενικότερα, ενώ ξεχώρισε για την ανιδιωτελή προσφορά του. Άφησε τη σφραγίδα του ω ένα από τα εμβληματικότερα και παλαιότερα μέλη του δεύτερου συστήματο Πάτρα και τη Ένωση Παλαιών Προσκόπων, προσφορά 60 και πλέον ετών. Ο Εκ λοιπόν, Υπήρξε παράλληλα ένα υποδειγματικό οικογενειάρχη για τη σύζυγό του, Θανασία, με την οποία απέκτησαν δύο κόρε, την Πινελόπη και την Κατερίνα, αλλά και ένα αξιολάτρευτο παππούς για τα γόνια του. Τα μέλη τη οικογένειά του θα το συνοδεύσουν αύριο στο τελευταίο του ταξίδι στι 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό Αγίων Αγγέλων, στο πρώτο κημητήριο Πατρά.